Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησαν οι δικαστικές αρχές στην 44χρονη Γαλλομαροκινή, η οποία έφτασε λίγο μετά τις 11 το πρωί στα δικαστήρια του Ηρακλείου. Η 44χρονη, θορυβημένη από την παρουσία δημοσιογράφων, προσπαθούσε καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής της να κρύβει το πρόσωπό της, εκφράζοντας ακόμη και με επιφωνήματα την ενόχλησή της. Η 44χρονη, της οποίας η εισαγγελία θα ορίσει δικηγόρο, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στις 12, ενώ μαζί της ο μόνος άνθρωπος που βρισκόταν ήταν μια διερμηνέας, προκειμένου να γίνει απαραίτητη συνεννόηση, καθώς η κατηγορούμενη μιλάει μόνο γαλλικά. Δεδομένου ότι δεν έχει δικηγόρο, θα της διορίσει η ανακρίτρια δικηγόρο από κατάλογο που υπάρχει, αυτεπαγγέλτος. Φαντάζομαι ο συνήγορος θα ζητήσει προθεσμία, προκειμένου να ενημερωθεί για τη δικογραφία. Και θα απολογηθεί σε κάποια ημερομηνία που θα ορίσει η ανακρίτρια. Επίσης, φαντάζομαι θα προσληθεί και διερμηνέας, δεδομένου ότι δεν ομιλεί ελληνικά, προκειμένου να κάνει τη διερμηνία. Η γυναίκα από την πρώτη στιγμή της προσαγωγής της στο αστυνομικό Μέγαρο χτες, αλλά και μετά τη σύλληψή της, ισχυρίστηκε ότι δεν έχει σχέση με τα θανατηφόρα τραύματα στο φίλο της, ενώ υποστήριξε ότι πρόκειται για αυτοτραυματισμό, κάτι που φαίνεται να απορρίπτεται από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που μιλάει ανοιχτά για δολοφονία, με τα τραύματα να έχουν προκληθεί από αιχμηρό αντικείμενο από άλλο άτομο. Σε ό,τι αφορά το εργαλείο με το οποίο προκλήθηκε ο θάνατος και τα θανατηφόρα τραύματα στον 56χρονο, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο μπάνιο του δωματίου που διέμενε το ζευγάρι, μέσα στο δοχείο απορριμμάτων, ένα μικρό ψαλίδι, το οποίο ήταν τυλιγμένο με χαρτιά και εμφανώς ματωμένο, ταυτίζοντάς το με το εργολείο το οποίο επέφερε τα θανατηφόρα τραύματα στον 56χρονο Γάλλο τουρίστα. Μαζί ήταν, από ό,τι έμαθα, ήταν μαζί. Τώρα είναι ζευγάρι, δεν είναι, δεν ξέρω. Κάπου θα τρώγανε, θα πίνανε οι άνθρωποι. Και επειδή αυτοί συνήθως όταν πιούνε, πίνουν πολύ. Λογικά παραφέρθηκε. Μετά ξέφυγε, το οποίο θα μπορούσε να ζήσει σε οποιοδήποτε σπίτι και στις καλύτερες οικογένειες. Το έγκλημα στην τουριστική περιοχή του Τσούτσουρου έχει προκαλέσει αναστάτωση, καθώς όπως λένε κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής, πρόκειται για ένα ήσυχο τουριστικό θέρετρο που συνήθως κάνουν διακοπές οικογένειες. Πιστεύω ότι είναι ένα τυχαίο γεγονός, το οποίο θα μπορούσε να συμβεί σε οποιαδήποτε περιοχή, όχι μόνο στην Κρήτη, ανά τον κόσμο. Το περιστατικό θορύβησε ντόπιους και όχι μόνο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ζευγάρι επί μέρες ενοχλούσε με τη συμπεριφορά του, καθώς έπιναν και έκαναν φασαρία. Αυτά γίνονται ανά τον κόσμο, ανά την Ελλάδα, ανά την Κρήτη, δεν είναι κάτι. Και σας λέω, γενικά είμαστε ένα ήσυχο ψαροχώρι που προσπαθούμε να έρθει κόσμος και να το πει και να στείλει κι άλλο κόσμο. Πάντως, στη διάρκεια της ιατροδικαστικής εξέτασης, στον άτυχο 56χρονο εντοπίστηκαν χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος και το λαιμό του, αλλά και τραύματα στα χέρια που πιθανά οφείλονται στην προσπάθεια του 56χρονου να γλιτώσει, χωρίς όμως αποτέλεσμα.